Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιο Παντασής, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σα μιλήσω για τα εγκολπόματα του εντέρου. Τα εγκολπόματα του εντέρου είναι σημεία κατά μήκο του παχαίου εντέρου που εμφανίζουν εσοχέ, οι οποίε προέρχονται από ανοίγματα στα ισχυρά στρώματα του εντέρου που επιτρέπουν σε πιο μαλακά στρώματα να ισχωρήσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται σακουλάκια τα οποία ξεκινούν από το εσωτερικό στρώμα του εντέρου. Η ύπαρξή τους δεν δημιουργεί συμπτώματα, εκτό και αν υποστούν φλεγμονή, οπότε και η κατάσταση ονομάζεται εκολποματίτιδα, εγκολμοματίτιδα, δηλαδή φλεγμονή ενό ή περισσότερων εκολπομάτων. Η εκολποματίτιδα είναι μια επώδυνη κατάσταση που συχνά απαιτεί νοσηλεία και χρήση ισχυρών αντιβιωτικών. Τα εγκολπώματα είναι αρκετά συχνά στα άτομα άνω των 60, ενώ σπάνια εμφανίζονται σε άτομα κάτω των 30. Επίση, οι άντρε υποφέρουν συχνότερα από τι γυναίκε από αυτά. Αυτή τη στιγμή οι επιστήμονε δεν είναι απόλυτα σίγουροι πώ δημιουργούνται τα εγκολπώματα, αλλά έχουμε παρατηρήσει μια σειρά από παράγοντε που, σχοτι... που σχετίζονται με συχνότερη εμφάνιση. Από αυτού του παράγοντε, η ηλικία είναι ο ισχυρότερο. Καθώ μελέτε παρατηρείται ότι εμφανίζονται σε 50 με 70% των ατόμων άνω των 80, ενώ, όπω είπαμε νωρίτερα, στα άτομα κάτω των 30 είναι σπάνια. Επίση, σε κάποιε μελέτε έχει φανεί ότι η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνιση εγκολπωμάτων. Αλλά, μια πάθηση που εμφανίζεται στο έντερο σίγουρα έχει να κάνει και με τη διατροφή. Σήμερα θα δούμε. Ποιοι διατροφικοί παράγοντε αυξάνουν την πιθανότητα να, εμφανιστεί, να εμφανίσει κάποιο εγκολπόματα στο έντερό του, Η σημερινή παρουσίαση βασίζεται σε μια μελέτη την οποία θα βρείτε στην περιγραφή από κάτω, αν σα ενδιαφέρει να την αναζητήσετε, η οποία σύγκρινε κάποιε στροφέ με κάποιε άλλε σχετικά με την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο εγκολπόματα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιε στροφέ φάνηκε να οδηγούν σε εγκολπώματα και ποιε στροφέ φάνηκε να μα προστατεύουν από αυτά. 1. Λαχανικά. Όλα τα λαχανικά φάνηκε στη μελέτη ότι προστατεύουν από την εμφάνιση εγκολβωμάτων. Αυτό σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο γεγονό ότι τα λαχανικά είναι πολύ πλούσια σε φυτικέ σύνε, αλλά και ουσίε που έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, οι οποίε προστατεύουν το έντερο. Ιδιαίτερα χρήσιμα έχει φανεί ότι είναι τα λαχανικά που ανήκουν στην οικογένεια των σταυρανθών, όπω το μπρόκολο και το κουνουπίδι, όπω επίση τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά που είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικέ σύνε. 2 φρούτα. Τα φρούτα επίσης φάνηκε ότι, προσα... ότι, προσφέρουν προστατευτική δράση απέναντι στα εγκολπόματα και αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονό ότι έχουν αρκετέ φυτικέ ίνε, όπω και επίση και άλλε αντιοξυδωτικέ και αντιφλεγμονώδει ουσίε. Είναι πιθανόν τα φρούτα που έχουν πολλέ φυτικέ ίνε, όπω τα μήλα, τα πορτοκάλια, τα δαμάσκηνα, τα σίκα και τα χλάδια, να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα. 3. Όσπρια. Η άλλη ομάδα τροφών που έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ ωφέλιμα και προστατεύουν από τη δημιουργία εγκολπωμάτων είναι τα όσπρια. Στη μελέτη αυτή φάνηκε ότι τα όσπρια είναι ιδιαίτερα προστατευτικά και οι επιστήμονε που τη δημοσίευσαν θεωρούν ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονό ότι τα όσπρια είναι πάρα πολύ πλούσια σε φυτικές ίνε, που είναι πάρα πολύ ωφέλιμες για τη σωστή λειτουργία του εντέρου. 4. Ψάρια και θαλασσινά. Τα ψάρια και τα θαλασσινά εμφανίζουν προστατευτική δράση σε σχέση με τι υπόλοιπε ζωικέ πρωτενε. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονό ότι είναι πλούσια σε ωμέγα 3, τα οποία όπω όλοι ξέρουμε είναι πάρα πολύ καλά για την υγεία μα. Μπορεί όμω να οφείλεται και στο γεγονό ότι εκτοπίζουν από τη διατροφή μα το κόκκινο κρέα, που όπω θα δούμε στη συνέχεια αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνιση εγκολπωμάτων. Μη επεξεργασμένα δημητριακά. Τα δημητριακά είναι μια τροφή ιανο όταν τα τρώμε μαζί με το φιλίο του, δηλαδή ω μη επεξεργασμένα, είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για την υγεία. Το αντίθετο συμβαίνει όταν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και έχει αφαιρεθεί ο φιλίο του. Τότε γίνονται βλαβερά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των εγκολπωμάτων, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα μη επεξεργασμένα δημητριακά έχουν προστατευτική δράση. 6. Ξηρή καρπή Αντίθετα με αυτό που συστήνουν κάποιοι ειδικοί, οι ξηροί καρποί φαίνεται να έχουν μια ήπια προστατευτική δράση στη δημιουργία εγκολπωμάτων. 7. Πουλερικά. Τέλο, τα πουλερικά φαίνεται ότι έχουν προστατευτική δράση σε σχέση με τα εγκολπώματα, που πιθανόν να οφείλεται στο γεγονό ότι εκτοπίζουν το κόκκινο κρέα. Αυτέ είναι οι τροφέ που προστατεύουν από τα εγκολπώματα. Αλλά πάμε να δούμε και τις τροφές, οι οποίες, από τι τροφέ, οι οποίε από ό,τι φαίνεται αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστούν εγκολπώματα, και αν έχετε σκοπό να ζέσετε μετά τα 60 και θέλετε να μειώσετε την πιθανότητα να εμφανίσετε, καλό είναι από σχετικά μικρή ηλικία να τα περιορίσετε ή ακόμα και να τα διακόψετε. 1. Κρέα. Με τον όρο κρέα, εννοούμε το κρέα από θηλαστικά, όπω χοιρινό ή μοσχάρι το οποίο έχει αποδειχθεί επανελειμμένα σε μελέτες ότι όταν το καταναλώνουμε συχνά αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης των κολπωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση τα ψάρια και τα πουλερικά είναι μια πολύ καλύτερη εναλλακτική. Το κρέας αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης των κολυμπωμάτων είτε είναι επεξεργασμένο είτε όχι. 2. Επεξεργασμένα δημητριακά Όπω είπαμε νωρίτερα, τα επεξεργασμένα δημητριακά αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο εγκολπόματα. Με τον όρο επεξεργασμένα δημητριακά εννοώ το λευκό αλεύρι που χρησιμοποιείται για τα αρτοποιήματα ευρεία κατανάλωση. 3. Ζάχαρη. Δεν πρέπει να μα κάνει εντύπωση ότι η μελέτη συμπεραίνει ότι και η ζάχαρη αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστούν εγκολπόματα. 4. Γαλακτοκομικά. Σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι τα πλήρη γαλακτοκομικά αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης εγκολπωμάτων, ενώ τα γαλακτοκομικά με λίγα λιπαρά φαίνεται ότι δεν την αυξάνουν. 5. Βούτυρο και μαργαρίνη. Τέλο, το βούτυρο και η μαργαρίνη φαίνεται ότι αυξάνουν λίγο την πιθανότητα εμφάνισης εγκολπωμάτων. Αυτέ είναι οι τροφέ που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο εγκολπωμάτων και καλό είναι να τι αποφεύγει όσο περισσότερο γίνεται. Και αντιθέτω, να εστιάσουμε στι τροφέ που είπα αρχικά, οι οποίε βοηθούν στο να μειωθεί η πιθανότητα να εμφανιστούν εγκολπόματα. Τώρα, απομένει να απαντήσουμε το ερώτημα: Αν κάποιο έχει εγκολπόματα, τι διατροφή πρέπει να ακολουθεί για να μην πάθει εγκολποματίτιδα. Εδώ, την απάντηση θα την πάρουμε από τι κατευθυντήρε οδηγίε τη Αμερικάνικη Γαστερολογική Εταιρεία σχετικά με την πρόληψη τη εγκολποματίτιδα. Οι οδηγίε που θα τι βρείτε στην περιγραφή, αν θέλετε να τι κατεβάσετε και να τι διαβάσετε, αναφέρουν ξεκάθαρα ότι η ιδανική διατροφή είναι μια διατροφή που είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικέ ίνε, δηλαδή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, μη επεξεργασμένα δημητριακά και όσπρια. Τονίζει μάλιστα ότι η συμβολή που έχει επικρατήσει εδώ και αρκετέ δεκαετίε και αποθαρρύνει την κατανάλωση ξύρων καρπών, οσπρίων και τροφών που έχουν σποράκια δεν έφταθεί. Τέλο. Όπω είναι αναμενόμενο, οι οδηγίε τονίζουν τη σημασία του χαμηλού βάρου για την προστασία από την εγκολποματήτητα. Δηλαδή, αν ένα άτομο που έχει εγκολπόματα στο έντερο θέλει να προστατευτεί από την εγκολποματήτητα, δεν αρκεί να ακολουθεί μια σωστή διατροφή, αλλά πρέπει και το βάρο του να είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια. Εάν το βάρο σα είναι αυξημένο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνετε μια σωστή προσπάθεια να το μειώσετε και να το μειώσετε στο φυσιολογικό έτσι ώστε να προστατευτείτε. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.